σε εισαγωγικά την δικαίωσή της, το λέω σε εισαγωγικά γιατί ήδη αγνωρίζω την δικαίωσή της, εμείς όμως αναμένουμε διαδικαστικά να γίνουν όλα και μετά να το λέμε, εφθαρσώς θα αναμένει την δικαίωσή της και τότε θα τοποθετηθεί και θα πει πολλά από ό,τι έχουμε καταλάβει. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο δικηγόρο της οικογένειας. Ο κύριος Λουκής Λουκαΐδης είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Κύριε Λουκαΐδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, από αυτά που μέχρι τώρα γνωρίζουμε, κύριε Λουκαΐδη, φαίνεται ότι, και όπως αναφέρεται και στο δημοσίευμα, εμπλέκονται και πρόσωπα από το γνωστό περιβάλλον του Θανάση και υπάρχουν στοιχεία που υποδεικνύουν ότι η έρευνα δεν ήταν ενδελεχής, ενδεχομένως να υπήρξε και σοβαρή συγκάλυψη, κύριε Λουκαΐδη. Με συγχωρείτε, να σας υπενθυμίσω ότι όλα αυτά, το ότι δεν υπήρξε επαρκής αστυνομική έρευνα, έχει δεχθεί και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε σχετική προσφυγή της κυρίας Αντριάλας, της μητέρας μου, του θύματος. Αλλά το ότι δεν έγινε καλή έρευνα από την αρχή, το έχουμε δει. Εκείνο το οποίο θέλαμε τώρα να βρούμε επιπρόσθετα στοιχεία, να καλύψουμε τις ελλείψεις, οι οποίες οφείλονται σε κακή αστυνομική ανάκριση υποστασιολογίας των παιδών της νομικής υπηρεσίας. Και αυτό περιμένω και εγώ το όρισμα δικαιωματικά, διότι εμείς, δηλαδή η οικογένεια του θύματος, ήδη που είχε την πρωτοβουλία να γίνει η επανεξέταση στις πολλές μελέτες ανακρίσεις, στους οποίους και υποδείξαμε. Άρα πρέπει να πάρω και όλο το πόρισμα, να δω λεπτομερό, να σας πω. Πότε θα το δείτε, κύριε Λουκαΐδη, το πόρισμα? Λέει αύριο. Εμένα δεν μου το στείλα ακόμα. Ακόμη δεν σας έχουν ενημερώσει ότι θα παραδοθεί το πόρισμα αύριο στο Γενικό Εισαγγελέα? Τίποτε δεν μου είπα και αυτό είναι ο λίγο ορθόδοξο. Μάλιστα. Θα το πω έτσι. Κύριε Λουκαΐδη, μια άλλη... αύριο που θα το δώσω στο Γενικό Εισαγγελέα, αύριο που το δώσω θα το πάρω από το Γενικό Εισαγγελέα. Πάση περιπτώσει, η ουσία είναι ότι η διαπίστωση ότι δεν έγινε καλή αστυνομική έρευνα στο παρελθόν, όπως τα είπετε καλά προηγουμένως εσείς, έχει διαπιστωθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τώρα θέλαμε να δούμε τι επιπρόσθετα πράγματα μπορούσαν να γίνουν. Αυτά θα τα δούμε στο πόρισμα, το οποίο θα μου στείλουν και εμένα, ελπίζω. Κύριε Λουκαΐδη, αναφέρεται ότι οι ευθύνες συγκεντρώνονται γύρω από 5 πρόσωπα. Μέλη της αστυνομίας τότε που έκαναν την διερεύνηση και ένα άλλο πρόσωπο που είναι πολίτης. Τώρα, δεν είδαμε κάτι ή ενδεχομένως να μην βγήκε στην επιφάνεια ακόμη για ευθύνες του στρατοπέδου, γιατί λέχθηκαν πολλά για τη συμπεριφορά απέναντι στο Θανάση από άλλους οπλίτες, αλλά και για το γεγονός ότι υπάρχει παραδοχή μέσα από τις καταθέσεις που λήφθηκαν ότι στο συγκεκριμένο στρατόπεδο γινόταν χρήση ναρκωτικών. Τώρα, παραλήφθηκε αυτό το κομμάτι ή όχι? Ελπίζω. Δεν το είδα το πόρισμα. Δεν το είδα το πόρισμα παρόλο που αυτό την άποψη είχα από την αρχή. Ότι αυτό το έγκλημα είναι αποτέλεσμα κάποιων μελών του κόσμου των ναρκωτικών. Διότι το παιδί αυτό είναι ένα αθώο και αγνό παιδί, το θύμα, που θεωρεί το απειλή αυτούς να μήπως αναφέρει το τι είναι και άκουσε στο στρατόπεδο για τα ναρκωτικά για την αστυνομία. Αυτή είναι και μια δική μου άποψη. Αλλά δούμε τι έκανε το πρόβλημα. Είχε νομικά προβλήματα η νέα επανεξέταση της υποθέσης, διότι ένας από τους ανακριτές απαραίτηθηκε από την αρχή, ο κ. Σεβιλιανίδης, ή αντιλίω είχε και τα δικαιωτικά του γραφεία, αλλά και τον καιρό τον οποίο έδωσαν αυτή την υπόθεση δεν τον παρακολούθησα, γιατί δεν μου έλεγαν τίποτε. Μάλιστα. Η γυναίκα, η κυρία Τριάρα, έπρεπε να ενημερώνεται, γιατί μπορούσε να βοηθήσει. Την τότε χρονική περίοδο, κύριε Λουκαΐδη, είναι σημαντικό αυτό που θα σας ρωτήσω. Υπήρξαν πρόσωπα επιρροής τα οποία σχετίζονταν με άτομα του στρατοπέδου? Λοιπόν, νομίζω, κύριε Λουκαΐδη. Μάλιστα. Ένα λεπτό, γιατί είναι σημαντικό. Ξέρω εγώ, ναι, αλλά αφού βγήκε πρόσωπα, ας δούμε τι είπε. Μάλιστα.
Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λουκαΐδη. Είστε καλά. Έχουμε τη μητέρα του Θανάση Νικολάου στο τηλέφωνο, να την ακούσουμε και την κυρία Ανδριάννα. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Ανδριάννα. Καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, πρωτίστως, κυρία Ανδριάννα, έχετε λάβει εσείς ενημέρωση για το πόρισμα ή θα περιμένετε αύριο να παραδοθεί στην νομική υπηρεσία και στο Γενικό Εισαγγελέα? Όχι. Καμία. Κανένας δεν με ενημερώσει, δεν έχω ενημερωθεί καθόλου σχετικά με το πόρισμα, εκτός από το δημοσίευμα και την ελεύθερη. Μάλιστα. Μαθαίνουμε τα νέα μας από τις εφημερίδες. Ναι. Όπως τα βλέπετε εσείς, τα βλέπουμε και εμείς. Ναι. Και ούτε γνωρίζω το περιεχόμενο ή και ποιον είναι το συμπέρασμα του πορίσματος. Ναι. Μπορεί με αυτά τα αποτελέσματα να δικαιώθει και ο μαρτυρικός, ο ψυχοφθόρος και ο δαπανηρός αγώνας μου, αλλά το αθώο παιδί μου δεν δικαιώθηκε ακόμα. Από τη στιγμή που οι δολοφόνοι του ηθικοί αυτούργοι και αυτούργοι κυκλοφορούν ελεύθεροι και ατιμόρυτοι ανάμεσά μας. Οπότε θα πρέπει να δω το πόρισμα, να δω πού αποδόθηκαν οι ευθύνες, τι έγινε και θα πράξουμε τον άλλο. Επιχειρήσατε να μιλήσετε μαζί με κάποιους από τους ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές ή ακόμα και με την νομική υπηρεσία, κυρία Νικολάου? Για όχι, να... ναι. δεν επιχείρησα να μιλήσω με κανέναν, αλλά έπρεπε να με ενημερώσουν ήδη όπως το είχα προειπεί, όταν το πρώτο είπα. Του λέω: θέλω να με ενημερώνετε. Κανένα δεν με ενημερώνει. Ναι. Εντάξει, αύριο θα παραδοθεί στο Γενικό Εισαγγελέα. Μα να και τότε με τα αποτελέσματα για το ΙΟΙΔΕΣ, ΟΣΤΟ, ήσασταν η τελευταία που μάθατε, κυρία Ανδριάννα, έτσι? Κοιτάξτε, με το ΙΟΙΔΕΣ, ΟΣΤΟ το έμαθα από την πρώτη στιγμή που βρέθηκε στο νεκροδομείο. Ναι. Περιμένατε το πόρισμα όμως, σε σχέση με τα. Ναι. Εσολάβησαν τόσα πολλά για να αποτραπεί η εξέταση του ΙΟΙΔΕΣ ΟΣΤΟΥ. Δεν ήθελαν να πάει στο εξωτερικό. Ήθελαν να το κάνουν εδώ για να το ελέγχουν. Ναι. Επήγε στο εξωτερικό και μάλιστα δεν ξέρω τι έγινε μέχρι τώρα. Έχουν εξαφανιστεί κάποια βλαγίδια από το ΙΟΙΔΕΣ ΟΣΤΟΥ και μας παρέδωσαν άλλα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το ΙΟ. Κυρία Ανδριάννα, όπως βλέπετε. Ναι. Λοιπόν, κυρία Νικολάου, έχετε δει τις πληροφορίες του δημοσιεύματος από την εφημερίδα Φιλελεύθερος? Τις έχετε διαβάσει? Όχι. Δεν έχετε διαβάσει ούτε το δημοσίευμα ακόμη? Ναι, το διάβασα. Ωραία. Το διάβασα. Από αυτές τις πληροφορίες που λέει μέσα το δημοσίευμα, είναι αυτά για τα οποία λέγατε, κυρία Νικολάου? Νιώθετε ενέργεια δικαιωμένη? Ακριβώς. Αυτά τα φώναζα από την πρώτη στιγμή στη σκηνή, ότι το παιδί μου το σκότωσαν και το κουβάλισαν στο χώρο. Καταλάβετε? Εμείς και μετά μου είπε ο εμπλεκόμενος εκεί αστυνομικός ότι ζαλίστηκε, μου λέει, και έπεσε από το ύψος. Μα αν έπεσε από το ύψος, δεν θα γίνει εξωτερικές καγώσεις. Νιώθετε εν μέρη δικαιωμένη, ωστόσο, κυρία Νικολάου, έστω και με αυτές τις δημοσιογραφικές πληροφορίες? Κοιτάξτε, δικαιώθηκε ο αγώνας μου, ναι, και νιώθω λίγο άνετα, γιατί δεν έπηγαν οι κόποι μου χαμένοι. Έφτασα τώρα σε αυτό το στάδιο που λέω δόξα τω Θεώ, ξαλάφρωσα, δεν έχω άλλον αγώνα για να αποδείξω την αλήθεια. Ναι. Η αλήθεια, το πώς πέθανε το παιδί μου, το έχουμε να ανακαλύψει. Ναι, τώρα όμως το σημαντικό είναι το ποιοι εμπλέκονται, κυρία Νικολάου. Και η έρευνα αυτή, ναι. Παραλείπει πρόσωπα. Ορίστε. Παραλείπει πρόσωπα και καταστάσεις που είχαν μεσολαβήσει όλο αυτό το διάστημα, κυρία Ανδριάννα? Δεν την είδα όμως ακόμη, λέει. Παραλείπει. Ναι. Δεν ξέρω τι να σας πω. Δεν ξέρετε ακριβώς το περιεχόμενο του πορίσματος, αλλά. Όχι, επειδή, ναι, επειδή δεν όμως. Επειδή, να το διαβάσω και να δω. Ναι. Επειδή όμως λήφθηκε αριθμός καταθέσεων και φαίνεται να υποδεικνύεται, όπως αναφέρεται και στο δημοσίευμα, ότι έχουν εμπλοκεί 5 πρόσωπα. Τα 4 από αυτά είναι αστυνομικοί, ναι, και ένας πολίτης. Δεν ξέρω ποιοι είναι. Μάλιστα. Μπορεί μέσω από αυτού να προχωρήσουν και να φτάσουν στην αλήθεια. Κυρία Νικολάου, εμείς αναμένουμε να διαβάσετε το πόρισμα. Θα σας το δώσουν και θα το ζητήσετε και προφανώς θα σας το δώσουν. Γιατί να το διαβάσετε, να το μελετήσετε και να επανέλθουμε για αυτό το θέμα, κυρία Νικολάου. Εμείς έχουμε να πούμε μόνο ότι. Ελάτε, κυρία Νικολάου, ναι. Εάν έχει έναν άτομο σε αυτήν την υπόθεση που τα γνωρίζει όλα. Από την πρώτη στιγμή που βρέθηκε το παιδί μου νεκρό, είμαι εγώ. Τα όσα έζησα και τα όσα πέρασα και να απαιτώ, να ρωτώ τι βρέθηκε στο στομάχι του, να παίρνω τηλέφωνο, τι έτσι, για τις εξετάσεις και να μου λέει εμένα
ο εμπλεκόμενος ότι μείνε να μάθει από το δικαστήριο γιατί ήταν σε καχυπόψη, αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Κάτι τελευταίο, κυρία Αντριάννα. Όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν πρόσωπα που σας πλησίασαν για να σας δώσουν πληροφορίες, αλλά δεν θέλησαν να βγουν μπροστά και να καταθέσουν ή όχι. Ή δεχθήκατε κάποιες προειδοποιήσεις να κάνετε πίσω, είναι σημαντικό αυτό που σας ρωτάω. Όχι. Καθόλου. Όχι από κανένα. Μάλιστα. Λοιπόν. Κύριε Νικολάου, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα σας πω ένα πολύ, πολύ σημαντικό. Ναι. Έχω το Θεό μέσα μου, μέρα νύχτα, λέω ας γίνει το θέλημά σου, κύριε μου, και δεν μπορεί κανένας να με ακουμπήσει. Εάν επιτρέψει ο πειρασμός, όπως επέτρεψε να σκοτώσουν το παιδί μου και μου κάνουν κάτι, τότε δεν το ξέρω. Δεν νομίζω. Κυρία δεν νομίζω Νικολάου, αυτό το σημείο, κυρία Νικολάου. Θα περιμένουμε να διαβάσετε. Και ο Θεός επέτρεψε αυτόν, προσέξετε. Επέτρεψε αυτό στο παιδί μου το αφό που ήταν έτοιμο και πήγε, και πήγε κατευθείαν στα χέρια του Θεού. Το επέτρεψε αυτό και με φώτισε, μου έδωσε την δύναμη, διότι εγώ απορώ και εγώ ήδη από ζω ακόμα με τον Θεό για να κάνω κάτι για αυτόν τον τόπο. Μάλιστα. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Και σεβόμαστε τους αγώνες και τις προσπάθειές σας. Από τη διαφορά και την. Και τη συγκάλυψη. Και τη συγκάλυψη. Ναι, μάλιστα. Ναι, ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αντριάννα. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κυρία Νικολάου. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Θα το δούμε, θα το παρακολουθούμε το θέμα και με το που θα διαβάσει το.